Αυτή η φασολάδα ξεκίνησε πριν 35 χρόνια περίπου. Το έχει καθαριώσει ο Κώστας ο Μουστάκας, ο αείμνηστος, ο μπάρμπας μου. Πηγαίναμε και τρώγαμε τη φασολάδα τη Μελιτζανή. Κάθε σήμερα τη Μεγάλη Παρασκευή μου είχε τραπέζι εμένα και άλλα 4-5 άτομα. Εφόσον πέθανε ο μπάρμπας, βγήκε μετά κάποιος κύριος που ήταν από την Κατάκυλο και ήρθε από την Αθήνα να μείνει στο χωριό και θεώρησε με την ψυχή του να το αναλάβει αυτός. Λέγεται Θήλυπας Μιχαήλ. Το αποτέλεσμα, εφόσον ξεκινήσαμε και κάνουμε το σύλλογο της Κατακύλου πριν 20 χρόνια είναι, δεν θυμάμαι, γιατί ήμουν ένας από τους ιδρυτές του συλλόγου με τη Φραντζέσκα, τη Χαλά, Ροδίτου. Το ξεκινήσαμε και κάναμε το σύλλογο της Κατακύλου. Και από τότε... Και το Μελετζί. Από τότε προσπαθήσαμε όσο μπορούμε να βασίξουμε το χωριό μας. Με αποτέλεσμα... Το έχουν αναλάβει πολλά παιδιά, ο καθένας έχει προσφέρει το κατά δύναμη ό,τι μπορούσε. Τώρα το έχει ένας ανιψιός μου, της αδερφής μου παιδί, το οποίο και αυτό συνεχίζει το έργο. Και αυτή τη στιγμή ξεκινάμε πάλι τη φασολάδα όπως ήταν παλιά, να τη συνεχίσουμε τώρα εμείς που είμαστε μεγάλοι άνθρωποι και να την αναλάβουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, να είναι όλοι αγαπημένοι και να καλάνε κόσμο σε αυτό το φτωχό τραπέζι, αλλά πλούσιο στην καρδιά, να περιποιούνται τον κόσμο. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή σου πράξη που έκανε σήμερα για το χωριό μου. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση. Υγεία, με υγεία, να είμαστε καλά. Ζουγάνος Γεώργιος Νικολάου. Επί 12 χρόνια κοινοτάρχης συνεχόμενος. Πες αυτό να το ξέρουνε. Το έχουν ξεχάσει πολύ. Θα κάνω βίντεο. Γεια σας. Το μικρό, το μικρό του κάτω το κάτι εδώ. Χαιρετίσματα στη Χαρίκλια. Ευχαριστούμε. Γεια σου, Βράδυ, Καλή Ανάσταση. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.